Τι ακριβώς έκανε και τι ώρα? Στις 10 παρα 20 κάλεσε στο κέντρο, πρέπει να ήταν αυτός ο δραματίας που οδηγούσε το όχημα, μας κάλεσε για τροχείο στο Καστέλο και υπάρχει κυκλοβισμένος. Ξεκινήσαμε, ήρθαμε εδώ πέρα, τη στιγμή που ήρθαμε εμείς την είχαν βάλει στο φορείο μια κοπέλα και την έπαιρνε τα ασθενοφόρο. Βάλαμε μέσα τον δραματία, ο οποίος πρέπει να ήταν σέρβος, δεν μιλούσε καλά ελληνικά και τον πήγανε και δύο στο νοσοκομείο για να διαπιστώσουν τι πάθανε. Θανατηφόρο τροχείο δηλαδή. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε τώρα ήταν θανατηφόρο. Η κοπέλα ήταν γιοτσά? Όχι, από τα στοιχεία που πήραμε πρέπει να ήταν από την Πάτρα και ο άλλος σέρβος ο οδηγός. Μάλιστα. Το νερό έπαιξε κανένα ρόλο εδώ πέρα, το νερό? Βλέπω νερό και νερά χυμένα τα οποία δημιουργούν μια γλίτσα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι δικό σου θέμα αυτό ή όχι. Δεν είναι δικό μας θέμα, αλλά από ό,τι βλέπω πρέπει να έπαιξε ρόλο, γιατί τα νερά έρχονται μέχρι εδώ που είναι το όχημα τρακαρισμένο. Αλλά μάλλον η υπερβολική ταχύτητα. Η ηλικία του οδηγού την ξέρουμε? Του οδηγού δεν την ξέρω, αλλά πρέπει να ήταν μικρός, γύρω στα 25, και η κοπέλα περίπου ίδια ηλικία. Ώρα 10 παρατέταρτο, στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο, γιώτα έχει επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο κινείται με κατεύθυνση από την πόλη της Χίου προς το Βρουντάδο, ακριβώς στην είσοδο του που πηγαίνουμε για την Εχθεόσκαλα. Εξετράπη της πορείας του παρέκκλινε προς τα δεξιά και προσέκρουσε σε ένα τσεμέντινο ντουβάρι. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της συνοδηγού του οχήματος, Ελληνίδας ηλικίας 25 ετών, και τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του οχήματος, ο οποίος ήταν αλλοταπός υπηκός. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος θα τα ενεργείται προανάκριση, θα εξεταστεί το όχημα, θα ορίσουμε πραγματογνώμονες, έλεγχο μέτρης προβήκαμε στη λήψη αίματος και θα το αποστείλουμε στην Αθήνα για ανάλυση. Είπαμε θα εξεταστεί το όχημα, νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται όμως ότι το όχημα που είναι καθαρά από απροσεξία οδηγού. Έπαιξαν ρόλο. Αίτια που οφείλονται καθαρά στον οδηγό. Έπαιξαν ρόλο κάποια νερά που στερνιάζουν λίγο σε απόσταση από αυτό? Ναι, υπήρχαν κάποια νερά σε απόσταση τουλάχιστον, θυμάμαι καλά, πάνω από 70 μέτρα που τελειώνανε πριν από το ατύχημα. Δεν υπάρχει κάποια συνάρτηση. Εξάλλου ήταν, μιλάμε σε ευθεία, τα νερά δεν ήταν και φεύγανε κάποιο, να το διευκρινίσουμε, να φεύγανε κάποιο από κάποια οικία. Ήταν νερά από βροχή που βγαίνανε από τα χωράφια, ας πούμε, που δεν υπάρχει κάποιο ευθύνη. Αλλά δεν φαίνεται, όχι δεν φαίνεται να έχουν αποκλειστεί να έχουν σχέση με το ατύχημα. Πόσους νεκρούς έχουμε από την αρχή της χρονιάς? Είναι το πρώτο ατύχημα που έχουμε από την αρχή της χρονιάς και συγκεκριμένα από το μήνα Σεπτέμβριο. Από το μήνα Σεπτέμβριο που είχαμε το άσχημο δεκαήμερο. Είναι το πρώτο θανατηφόρο του 2011. Το πρώτο θανατηφόρο του 2011. Είχαμε αυτό το τριήμερο και άλλα τροχαία με υλικές ζημίες και τραυματισμούς. Ήταν μια περίοδος πολύ, με πολλά συμβάντα για εσάς? Όχι, δεν έχουμε κάτι που να διαφοροποιηθούμε, γιατί τυχαίνουν μέρες άσχετες που μπορεί να έχουμε και δύο και τρία τροχαία υλικών ζημιών. Μιλάμε με υλικές ζημίες. Το τριήμερο αυτό εμείς έχουμε καταγράψει 4. Με ηλικίες ζημίες. Βέβαια, σίγουρα, το λέμε με σιγουριά αυτό, σίγουρα ήταν περισσότερα θα ήταν, γιατί όταν έχουμε τροχαίο με ηλικίες ζημίες, δεν υποχρεούνται οι οδηγοί να καλέσουν την τροχαία. Μπορεί μόνοι τους να ειδοποιήσουν τις ασφαλιστικές τους εταιρείες και να αποχωρήσουν. Δεν υποχρεούν να μας καλέσουν. Οπότε σίγουρα και κάποιοι άλλοι που έγινε που θα δεν μας καλέσουν. Δεν μένει στην ανησυχία τέτοια. Δεν και να πούμε ότι αυτά τα 4 μελετικές ζημίες να υπήρχε και κάποιος τραυματισμός, θα ήταν κάποιος επιπόλαιος τραυματισμός. Οπότε δεν ανησυχούμε γι' αυτά. Θα κάνετε πιο εντατικούς ελέγχους? Μπαίνουμε στην άνοιξη, ο καιρός θα βελτιωθεί σε λίγο, θα έχουμε περισσότερα δίκυκλα στους δρόμους, θα πάρετε κάποια μέτρα? Ήδη λόγω του ότι και το μήνα Φεβρουάριο είχαμε καλοκαιρία, για τυχαίο είχαμε πάρα πολύ καλό καιρό, και το Μάρτιο που φαίνεται τώρα, εντάξει, περάσουν οι μέρες, δηλαδή έχουμε πάντα πιο καλό καιρό στοιχείο από ό,τι έχουμε στην περιοδική Ελλάδα. Δηλαδή φανταστείτε ότι πόσες χιλιάδες δίκυκλα κινούνται στοιχείο σήμερα, χθες. Δεν μιλάμε σήμερα με την κακοκαιρία, μιλάμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στα Γκρεβενά, στον Κιλγκές,
με τα 10 κακοκαιρία που έχουν στην περιοδική Ελλάδα, δεν γίνεται κανένα δίκαιο. Οπότε εμεί εδώ πρέπει να τον χρονικό έλεγχο να τον έχουμε συστηματικό, καθημερινό. Από τα δεστικά στοιχεία που και τι προηγούμενε μέρε, οι παρεμβάσει που έχουν βεβαιωθεί τους αντίστοιχους φετινούς μήνες έναντι των περσινών είναι κάπου 20% πιο ανεβασμένοι. Πού το αποδίδεται αυτό? Ό,τι ενεργούμε τροχονομικούς ελέγχους. Δεν θυμάμαι βέβαια τι και για συνθήκες έκανε πέρυσι. Μπορεί να μην μπορούσαμε πέρυσι να κάνουμε τροχονομικό έλεγχο. Που θέλω να πω που σημαίνει ότι καθημερινά ενεργούμε τροχονομικούς ελέγχους. Έχουμε 20-25 παραβάσεις ημερησίως. Και αυτοί θα ενταθούν όσο προχωράμε προς την άνοιξη? Θα ενταθούν ανάλογα με πώς θα πηγαίνουν οι καιρικές συνθήκες για το διάστημα αυτό. Ναι, είναι αποδεκτό ότι το αντροχαίο ατύχημα τελικά μειώνονται μόνο με τον τροχονομικό έλεγχο, με την αποτροπή τέλησης επικίνδυνων παραβάσεων. Ευχαριστώ πολύ.